Ο Πάνος Μάνα μας έχει δίπλα του τον Μάσιμο Καρέρα. Πάμε να τον ακούσουμε. Σωστά. Ένα πολύ έντονο παιχνίδι. Θα ήθελα να μας πει ο ίδιος τι γεύση του αφήνει η εικόνα της ομάδας του, αλλά και το σκορ. Una partita con molta intensità, vogliamo chiederti che sapore ti lascia la tua squadra e anche il risultato. No, abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato tante occasioni, purtroppo abbiamo fatto meno di quello che abbiamo creato e la partita rimandata al ritorno, ci andremo a giocare a Salonico. Κάναμε έναν πολύ καλό αγώνα, είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να βάλουμε μέσω τέρμα όσες ευκαιρίες είχαμε και αναμένουμε τώρα τον άλλο αγώνα στην επιστροφή για να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστώ πολύ, Κράτσα. Πάμε στον Μπαρτσελεμπίδη. Τα δικά του συναισθήματα μετά το τέλος αυτού του πρώτου ημιτελικού, με τον Άρη να έχει αυτό το εις βάρος του 2-1 για το δεύτερο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Deine Gefühle nach der Ende dieses erstes Hinspiel der Halbfinale mit dieser 2-1, wir gehen in dieser Rückstand in der Rückspiel. Ja, ich glaube, wenn wir mal loslösen von all den Dingen, die heute passiert sind, ist das Ergebnis für uns noch in Ordnung. Wir haben ein Tor geschossen und wir können zu Hause das regeln, aber heute ist der Fußball auf der Strecke geblieben. Με όλα όσα έχουν γίνει, το αποτέλεσμα είναι ok για εμάς. Είναι ένα αποτέλεσμα που μας δίνει ελπίδες για τη ρεβάνς. Αλλά το θέμα είναι ότι σήμερα το ποδόσφαιρο δεν ήταν στο σωστό δρόμο με αυτά που έγιναν. Πώς έζησε τα όσα έγιναν, όπως μας τα περιγράφει, και καταρχήν και την καθυστέρηση έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, πόσο μπορεί να επηρέασει την ομάδα του? Wie hast du das alles erlebt, was passiert in der Halbzeit und ob diese Verspätung uns beeinflusst hat? Erstmal, man hat ja gar keine Information. Man wird ja gar nicht informiert. Wir stehen hier eine halbe Stunde draußen, niemand weiß, was los ist. Dann wird mein Assistent halb totgeschlagen, interessiert auch keinen, reicht auch nicht für einen Spielabbruch. Ich weiß nicht, was hier falsch läuft, aber so kann es nicht weitergehen. Καταρχάς δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Ήμασταν έξω μισή ώρα και δεν ξέραμε απολύτως τι γινόταν. Δεν μας επιτρεπόταν και να μάθουμε τι γίνεται. Στη συνέχεια ο βοηθός μου χτυπήθηκε, ήταν πεσμένος στο έδαφος και αυτό δεν ενδιέφερε κανέναν. Δεν θεωρήθηκε ούτε αυτό αρκετό, έστω για μία διακοπή του αγώνα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.